Ιανουάριος, όπως λέμε, καλοκαίρι. Στην καρδιά του χειμώνα, η υψηλή θερμοκρασία όθησε αρκετούς κολυμβητές να ξεχυθούν στις παραλίες. Τζάμπα, ψυχοθεραπεία, υγεία, ευεξία. Και τι να σας πω, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Αυτό εδώ η παρέα που είμαστε, τι να σας πω δηλαδή. Και 100.000 να δίνεις την ώρα σε ψυχιατρία και σε τέτοιες θεραπείες που κάνουν, δεν πρόκειται να έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μια συνήθεια, νομίζω ότι είναι καλή συνήθεια, ευχάριστη συνήθεια. Μου λείπει το ότι 2 μέρες δεν μπήκα στο νερό. Έχουμε υγεία, εδώ αγάπη και γύρω γύρω έχουμε παρέες. Και είναι μια ψυχοθεραπεία καλή. Με τι συχνότητα έρχεστε για χειμερινή κολύμβηση? Και 2 και 3 φορές τη εβδομάδα όταν κάνεις και όταν είναι κακοκαιρία είσαι καλυμμένη. Αλλά σχεδόν κάθε μέρα είμαστε εδώ. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος? Κίνδυνος φυσικά μπορεί να υπάρξει αν έχει πολύ κύμα ή δεν ξέρω τι, αλλά προσέχουμε. Έχουμε μάθει πλέον και έτσι δεν φοβόμαστε, ας πούμε. Η χειμερινή κολύμβηση είναι ψυχοθεραπεία, λένε οι κολυμβητές και παροτρύνουν τον κόσμο να ξεκινήσει τις βουτιές μέσα στο χειμώνα. Κολυμπάω πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ο άντρας μου συγχωρημένος κολυμβητής και ψαροντούφεκο κλπ. Αυτός μου το έμαθε και τώρα το έχω συνηθίσει και δεν. Άμα δεν έρθω, είμαι άρρωστη. Είμαι 88 ετών, καθηγήτρια συνταξιούχος. Πάντα. Τα πάντα. Μπορεί να σου θεραπεύσει. Εγώ ξεκίνησα από αναπνευστικό, κάνω 23 χρόνια, πάω μια χαρά και τα πάντα, αθλητικά, τα πάντα, σαν πάντα κάνει καλό. Είναι πεντακάθαρη και είναι και ζεστή. Προσφέρει δηλαδή πολλά ωφέλη, πιστεύετε, στην υγεία? Δεν το συζητώ. Πρώτα απ' όλα στην ψυχή. Πρώτα απ' όλα στην ψυχή και δευτερευόντως στο σώμα. Η μαμά μου είναι 83 και κάνει κάθε μέρα μπάνιο, όταν της το επιτρέπει ο καιρός. Όταν έχει λιακάδα ερχόμαστε. Όταν είναι ο καιρός κακός, καθόμαστε στο σπίτι. Είναι γαλήνιο, δεν κάνει σκανδαλιές στο σπίτι, δεν γκρινιάζει, δεν φωνάζει, δηλαδή είναι θεραπεία. Θα παροτρύνατε και άλλες μαμάδες να κάνουν το ίδιο? Όλες. Αλλά ας ξεκινήσουν από το καλοκαίρι, γιατί και το καλοκαίρι δυσκολεύονται πολλές μαμάδες. Και εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουν και προς το άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνα. Η σημερινή κολύμβηση έχει μόνο υγεία. Μόνο υγεία, καταρχάς δεν κρυολογείς. Ηλιοθεραπεία για τους πιο συγκρατημένους, αλλά βουτιές και κολύμβηση για τους πιο τολμηρούς έχει το πρόγραμμα σε μια ημέρα που θύμιζε κριτικό καλοκαίρι.